Εμείς πρέπει να αποδείξουμε την αξιοπιστία μας και πρέπει να αποδείξουμε ότι μπορούμε μέχρι τις 30 Ιουνίου να ψηφίσουμε τα δύο αυτά βασικά νομοθετήματα. Άρα ούτως ή άλλως η οριστικοποίηση της διαπραγμάτευσης με την Τρόικα πρέπει να γίνει, είτε αυτή εκλειφθεί ως φάση του υφισταμένου προγράμματος, είτε αυτή εκλειφθεί ως προετοιμασία του νέου προγράμματος. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, γιατί μπορεί να χρειαστεί να ασχοληθούμε αμέσως και με διάφορα άλλα θέματα, διότι συνήθως οι εντολές από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πηγαίνουν στους υπουργούς οικονομικών, οι οποίοι υπό το σχήμα του Eurogroup εξειδικεύουν και εφαρμόζουν τις πολιτικές κατευθύνσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Δεν είναι δυνατόν να εμφανιζόμαστε κάθε λίγο και λιγάκι ζητώντας νέες θυσίες και νέες παρεμβάσεις. Και βέβαια γνωρίζετε την άποψή μου, την έχω πει κατ' επανάληψη, ότι πρέπει να μπει πάτος στο βαρέλι, και ο πάτος στο βαρέλι για να πιάσουν τόπο οι θυσίες του ελληνικού λαού, να επανέλθουμε σε ρυθμούς ανάπτυξης, να μειώσουμε την ανεργία που δυστυχώς αυξάνει, είναι να διασφαλίσουμε την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους. Τον περιορισμό δαπανών που είναι πολύ ίσχυρο. Φέτος θα την πληρώσουμε. Ήδη έχει κρατηθεί από το πιστό σου ήδη.